Την μπάλα κάτω κρατούν στο Υπουργείο Οικονομικών παρά τις θετικές αξιολογήσεις της Τρόικας αλλά και τις αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης. Δεν θεωρώ πως έχουμε ξεπεράσει καμιά πρόκληση και θα είμαι ο τελευταίος που πρόωρα θα πανηγυρίσω ή θα δηλώσω πως η προσπάθεια τέλειωσε. Οι μηχανές της οικονομίας ουσιαστικά έσβησαν και είμαστε, επαναλαμβάνω, εν μέσω στην κορύφωση μιας τεράστιας προσπάθειας να δημιουργήσουμε ξανά την αναπτυξιακή προοπτική. Την ίδια ώρα, ο Χάρης Γεωργιάδης εκφράζει αισιοδοξία, λέγοντας ότι η οικονομία βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Αυτή είναι η διαπίστωση όλων όσων μας παρακολουθούν και μας κρίνουν από το εξωτερικό, αλλά χωρίς αμφιβολία πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι, σοβαροί, μακριά από λαϊκισμούς, την εύκολη οδό των συνθημάτων, προσιλωμένοι, αλλά και με αυτοπεποίθηση, πως μπορούμε βεβαίως να τα καταφέρουμε. Ο Υπουργός Οικονομικών σχολίασε και το διορισμό Γιορκάτση στη θέση του διοικητή της Κεντρικής. Έχω μιλήσει με την κυρία Γιορκάτση. Θα συναντηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα για να έχουμε μια πιο πρώτη ανταλλαγή απόψεων και επαναλαμβάνω, είμαι απόλυτα βέβαιος πως η συνεργασία θα είναι στενή, παραγωγική και θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Χάρης Γεωργιάδης έπλεξε την ίδια ώρα το εγκόμιο της νέας διοικητού, λέγοντας ότι πρόκειται για πρόσωπο εγνωσμένου κύρου, στο οποίο απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της κοινωνίας.